Ελεύθερη πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς κανενός είδους αποκλεισμούς ζητούν με παρέμβασή τους σήμερα μπροστά στα νοσοκομεία όλης της χώρας, στα κοινωνικά ιατρία και φαρμακεία στο πλαίσιο της δεύτερης πανελλαδικής δράσης τους. Μάλιστα, θα πρέπει να τονιστεί ότι στο νοσοκομείο της Δράμας από το πρωί συγκεντρώθηκαν όλοι οι εθελοντές που συμμετέχουν στη δράση του κοινωνικού ιατρίου και φαρμακείου που δημιουργήθηκε για να στηρίξει τους ανασφάλιστους κατοίκους της περιοχής μας, τους πολίτες που ζητούν τουλάχιστον να έχουν δικαίωμα και πρόσβαση στους χώρους της δημόσιας υγείας, ενώ το κεντρικό σύνθημα που κυριάρχησε για τα κύφα σε ολόκληρη τη χώρα είναι «Δε θα μας πεθάνετε». Σήμερα είναι μια πανελλαδική δράση των κοινωνικών ιατρίων. Κλείνουμε τα ταμεία για να μην πληρώνουμε το πεντάβριο, γιατί θεωρούμε ότι η υγεία είναι δωρεάν για όλους. Πώς βλέπετε να συμπαραστέκεται και ο κόσμος αυτήν την κινητοποίηση? Νομίζω ότι συμπαραστέκεται αρκετά και στο κοινωνικό ιατρείο. Έχουμε δωρεές πολλές, μας φέρουν φάρμακα. Γενικά έχει ευαισθητοποιηθεί πολύ ο κόσμος τον τελευταίο ένα χρόνο, νομίζω. Ένα κεντρικό σύνθημα που φαίνεται να επικρατεί για την σημερινή κινητοποίηση είναι «Δεν θα μας πεθάνετε». Τι λέει αυτό για σας? Μας λέει ότι έχουμε φτάσει σε μια φάση εξαθλίωσης. Δεν μας έχει μείνει τίποτα, ιδίως τη δική μου γενιά, ας το πούμε, που πασχίζουμε ακόμη και για ένα μεροκάματο, τουλάχιστον να έχουμε πρόσβαση στην υγεία. Και ήρθαμε σήμερα μαζί με τα άλλα 17 κοινωνικά ιατρία που είμαστε σε δίκτυο και πήγαμε ο καθένας στα κατατόπους νοσοκομεία. Εκτός από τους ανασφάλιστους που εμείς κατεξοχήν στηρίζουμε και διεκδικούμε τα δικαιώματά τους, παράλληλα και για τους ασφαλισμένους, δηλαδή και πολλούς από εμάς στο κοινωνικό ιατρείο, αντιμετωπίζουμε πια πρόβλημα με λήψη φαρμάκων, ειδικά πανάκριβων, δηλαδή αυτό το «Δε μας πεθάνετε» που είπατε πριν στο Βασίλη, το έφτιαξε σύνδεμα πρώτη φορά το κοινωνικό ιατρείο καρκινοπαθών, το οποίο είναι αναγκασμένοι να ψάχνουν να βρουν φάρμακα των 2 και των 3.000 ευρώ για έναν ακόμη και ασφαλισμένο, το οποίο στο βιβλιάριό του πάνω γράφει «στερείται». Το αντιμετωπίσαμε και εμείς πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα περίπου, και καλή μας τύχη βρήκαμε το φάρμακο. Αυτοί οι άνθρωποι όμως κάθε 3 εβδομάδες ξαναυποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και είναι ανέφικτο ακόμα και για έναν άνθρωπο που δουλεύει ή που έχει και περιουσία ακόμη να μπορεί να ανταπεξέλθει 3 εβδομάδες ένα φάρμακο των 1.000 και των 2.000 ευρώ. Έχουμε το πλαφόν πρόσφατα που γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρόνια νοσήματα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με τα χρήματα που τους πιστώνουν για να μπορέσουν να ζήσουν. Γιατί για τους άλλους ανθρώπους το φάρμακο είναι πιο σημαντικό και από την τροφή. Πιστεύετε ότι με την πολιτική που ακολουθείτε από το Υπουργείο Υγείας πολύ σύντομα οι περισσότεροι θα έχουν την ανάγκη των κοινωνικών ιατρίων και φαρμακείων? Με δεδομένο το γεγονός ότι η ασφάλειά μας, η ιατροφαρμακευτική, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εργασία μας και αφού οι άνεργοι φτάσαν τα 3 εκατομμύρια, θεωρώ σίγουρο ότι τον επόμενο διάστημα όλοι θα είμαστε ανασφάλιστοι. Είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν για αυτόν τον λόγο έχετε συγκεντρωθεί εδώ και διαμαρτύρεστε για να στείλετε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση και στο αρμόδιο Υπουργείο, αυτό της υγείας. Φυσικά. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο, ότι η υγεία πρέπει να είναι δωρεάν για όλους. Είτε που ζουν μέσα σε αυτό το χώρο. Γιατί ακόμα και για τους μετανάστες που τους θεωρούμε ανασφάλιστους, μέχρι πριν 2 χρόνια φτιάχναν όλες τις δουλειές μας και μια χαρά όταν κάναν τα αισθημάτια που μπορούσαν να μπουν στο διπλανό κρεβάτι, στο θάλαμο μαζί σου. Και τι σήμερα να είναι περιττή και να πρέπει να τους διώξουμε ή να διεκδικήσουμε μόνο για μας. Είμαστε εδώ γιατί ανταποκριθήκαμε στην πρωτοβουλία του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου Δράμας, στη σημερινή του δράση. Ήρθαμε εδώ να συμπαρασταθούμε, να σταθούμε αλληλέγγυοι σε αυτή την πρωτοβουλία. Όπως ήμασταν αλληλέγγυοι σε όλες τις δραστηριότητες του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου, το οποίο προσφέρει πολύ μεγάλες κοινωνικές υπηρεσίες στη Δράμα, στην εποχή που βρισκόμαστε, μια εποχή όχι μόνο μνημονίων, αλλά εξαιτίας των μνημονίων, μια εποχή υγειονομικής φτώχειας. Εμείς θεωρούμε ότι το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης είναι να ιδιωτικοποιήσει τον χώρο της υγείας,
να καταργήσει το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρας της και να μετακυλήσει το κόστος στους πολίτες. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι μόνοι που στηρίζουν τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης είναι τα ιδιοκτήτες των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κοινωνικό μέτωπο από όλους τους πολίτες, από όλους τους φορείς, από όλα τα κόμματα, για να υπερασπιστούμε τη δημόσια και δωρεάν υγεία. Πρέπει να στηρίζουμε όλες τις δράσεις αλληλεγγύης που αναπτύσσονται, όλες τις μορφές αυτοοργάνωσης των πολιτών από τα κάτω. Αυτές έχουν τεράστια σημασία και για το σήμερα, που υπερασπίζονται την αποδόμηση της δημόσιας υγείας, αλλά και για το αύριο, όταν μια κυβέρνηση της αριστεράς που θα προκύψει από τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές θα προχωρά με βάση τις κοινωνικές ανάγκες. Θα συγκρούεται με μεγάλα συμφέροντα, υπερασπιζόμενοι το δημόσιο χώρο. Άρα όλα αυτά μαζί θα βοηθήσουν να αλλάξουμε τα πράγματα σε μια πορεία αξιοπρέπειας, κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικού κράτους.